Λοιπόν, Έλενα, ναι. Δεν θα το πιστέψεις. Τι? Θέλω να ξεκινήσουμε με σένα. Λοιπόν, εγώ τώρα θεωρώ ότι σε αυτή τη δουλειά, σε αυτό το interview που πας, είσαι λίγο snobbish. Οπότε, ανοίγεις αυτό το υπέροχο κομβείο να δω τι συμβαίνει από μέσα. Φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τη δουλειά που πας, creative director κτλ. Καταλαβαίνουμε όλοι και όσοι δεν ξέρουν ότι θα ζητήσουν έναν άνθρωπο να δούνε και να προφανώς να τον κλείσουν για δουλειά, ο οποίος θα έχει και μια ωραία τρέλα. Mm-hmm. Και αυτή η ωραία τρέλα που την έχεις εσύ περίσσια στιλιστικά, σήμερα νομίζω ότι πήγες και την έκρυψες με έναν τρόπο και το έχεις κάνει πιο κομιλφό από ό,τι έπρεπε κανονικά γιατί... για το interview που πας. Είναι πιο μουντό από ό,τι πρέπει. Θα το ήθελα πολύ πιο έντονο, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ένα τρία δεν το αξίζεις. Γιώργο! Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι φαν πάρα πολύ γενικότερα του αντρόγινου look σε μία... πόσο μάλλον σε μία συνέντευξη. Και το λέω αντρόγινο look, δεν έχεις φέρει 100% αντρόγινο look, αλλά το γεγονός ότι φοράς ένα σακάκι, ένα παντελόνι και κρατάς το corporate στοιχείο, εγώ το επικροτώ σχεδόν πάντα. Μου αρέσεις πάρα πολύ. Θα ήθελα βέβαια κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις, τις οποίες και θα αναφέρω. Για αρχή το μαλλί σου. Θα ήθελα να το έχεις πιασμένο πίσω. Νομίζω ότι δεν σε έχω δει σχεδόν ποτέ με πιασμένο το μαλλί πίσω. Μίλησέ μου γι' αυτό. Βλέπω ότι λίγο δυσανασχετείς. Επειδή έχω αυτό το κούρεμα τη χέτη, το έχω δοκιμάσει και δεν είναι... Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι μπορείς να υποστηρίξεις τα πάντα, Μαρία. Το σακάκι είναι εξαιρετικό. Το παντελόνι είναι επίσης σωστό. Μου αρέσει αυτή η διαφορετικότητα που έχει το πάνω με το κάτω μέρος. Θα ήθελα από μέσα να το κρατήσεις λίγο ήσυχο. Θα στο αιτιολογήσω. Δηλαδή, θα ήθελα να φορέσεις απλά ένα πουκάμισο στους τόνους του παντελονιού. Το μέσα δεν θέλω να το βλέπω. Σου μιλώ ειλικρινά. Δεν μ' αρέσει καθόλου το μέσα. Σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Στέλιο μου, τι νέα! Η αλήθεια είναι ότι... στο να μην τους αρέσει, θα πήγες τέλεια. Τι βλέπω, κύριε Κουμπινάρη. Ναι, και τα νεύρα, εμένα όμως που δεν με ξεγελάς, τα νεύρα που έχεις τα νεύρα με τα κορίτσια. Είναι ότι αυτό το outfit δεν ήταν για δύο τώρα, μεταξύ μας, έτσι, που δεν είναι και μεταξύ μας. Μεταξύ εμού και όλης Ελλάδας. Πιστεύω ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι είναι το πρώτο σύνολο που βγάζω το που τελείωσε η ασυλία μου. Ξέρω. Εγώ απευθύνω αυτό το ρητορικό ερώτημα, το αφήνω να πλανάται στον αέρα. Άρα, ας πούμε, θεωρείς ότι θέλουν τα κορίτσια να σε βγάλουν υποψήφια? Γιατί όχι. Είναι σαφές, είναι το πρώτο look που φέρνω με το που τελείωσε η ασυλία μου. Δεν είναι ένα look για δύο. Mm-hmm. Δηλαδή, είμαστε περιτριγυρισμένοι από look για δύο και αυτό δεν είναι ένα look για δύο. Ευχαριστώ. Ανυπομονώ να σας ακούσω, αν δεν έχετε αμερωτήσει κάτι. Ποια είναι αυτά τα look που μας περιτριγυρίζουν, που είναι για δύο? Θα τα δείτε στην πορεία που θα τα βαθμολογήσω και θα αιτιολογήσω. Σαύριο είναι ωραία. Όχι σαύριο. Σήμερα θα γίνει. Καλά, εννοείται. Όπου έρχεται. Φορτώνει τώρα. Μα είναι να σκάσει καλή από το κακό σου. Δεν βλέπει. Να σκάσει. Εσύ θα σκάσει από το κακό σου. Εγώ. Εγώ, κύριε Κουβουνάρη, ένα πράγμα ξέρω. Οι κακοί παντού έχουν τα καλύτερα outfit. Παντού. Ωραία, πάμε τώρα στα δικά μας. Γενικά η εικόνα προφανώς και είναι ωραία. Έχει κάποια πράγματα που δεν συμφωνώ. Το ένα είναι η εφαρμογή του παντελονιού πίσω. Και με ενοχλεί αφάνταστα η επανάληψη του μπορντό γύρω-γύρω στην εικόνα. Δηλαδή, στα παπούτσια με το καλσόν αυτό μου είναι ήδη αρκετό. Ένα έντονο στοιχείο για να ζωντανέψει αυτό το χρώμα που έχει το σύνολο που είναι λίγο μουντό και σωστό. Και μια πιο μεγάλη τσάντα. Με και πολύ ωραία παντελονιού. Γυαλιά. Απλά το λέω. Πολύ ωραία, αλλά... Δεν τα φοράς όμως. Τα γυαλιά έχουν φύγει πριν μπει στο γραφείο. Για να πάρετε τα γυαλιά και δεν είδα. Τα γυαλιά έχουν φύγει πριν μπει στο γραφείο όμως. Ωραία γυαλιά, όντως. Πολύ ωραία γυαλιά. Αστείο. Το ξέρω, Μαρία μου. Δύο. Σας ευχαριστώ, κύριε Κουνάρη. Κοίταξε, Μαρία μου, δεν ξέρω τώρα τι νεύρα μπορεί να έχεις. Εγώ θέλω να σε ηρεμήσω λέγοντάς σου ότι η τελική βαθμολογία για σήμερα είναι μια πάρα πολύ καλή βαθμολογία, είναι 10,1. Και έτσι χαρούμενη μπορείς να επιστρέψεις τη θέση σου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.